Θα ήθελα να δημιουργήσω ότι δεν είμαι εδώ για να εκφράσω μια κάποια κριτική για τον οποιοδήποτε, αλλά μια απογοήτευση και μπορώ να πω και έτσι και, ένα παράπονο, μια πίκρα. Γιατί γύρισα πίσω στον τόπο μου μετά από 50 χρόνια που έκανα μια καριέρα στο εξωτερικό και ήθελα να βοηθήσω λίγο στην ανάπτυξη του επίπεδου, την εξέλιξη του χωριού μου. Με τη βιβλιοθήκη, με τις προβολές που κάνετε, με τώρα, τα σχολεία χώρια, που κάνετε, ακριβώς, τα πειράματά ακριβώς, σας. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και έχουμε βρει αρκετή συμπαράσταση από εδώ, από παιδιά, εθελοντές, από την κοινότητα κλπ. Και προχωράμε κάπου. Δηλαδή πηγαίνουμε κάπου. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ προσωπικά ήθελα να γίνει, υπήρχε ένα μουσείο στο Μύρτος από μια αρχαιολογική και λαοκρατική συλλογή που την έκανε ο Διανάκης. Ωραία. Είναι αυτό το οποίο φιλοξενεί και το σχολείο για αυτή τη συλλογή, λέμε, που φαίνεται μια ρογμή εκεί, δεν ξέρω αν έχει επισκευαστεί κιόλας. Ακριβώς, αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Μάλιστα. Αυτή η συλλογή υπήρχε και δημιουργήθηκε από τον Δημητρή Ανάκη, ο οποίος ήταν και ο δάσκαλός μου και μάλιστα εμείς μαζεύαμε αρχαία κομμάτια από την περιοχή και έκανε μια αξιόλογη συλλογή και λαογραφική και αρχαιολογική. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, κάναμε εδώ πέρα ένα μουσείο. Έγινε ένα μουσείο το οποίο λειτουργήσε κανονικά, κανονικότατα, με αρχαιολόγο κλπ. Μετά, για κάποιο λόγο, το μουσείο αυτό έκλεισε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έκλεισε, δεν ήμουν εδώ και το μουσείο έκλεισε. Και τώρα για 2-3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, παραμένει κλειστό. Όπως είπατε προηγουμένως, το κτίριο έχει ρογμές και λοιπά και λοιπά, δηλαδή είναι ακατάλληλο. Δεν φτιάχτηκαν, γιατί μας είχε πει ο αντιδήμαρχος ότι θα το έφτιαχναν αυτό. Θα το έφτιαχναν, αλλά δεν είναι κατάλληλο για το μουσείο, ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Λοιπόν, είπα εγώ εδώ και πριν 1,5 χρόνο, πριν όλα αυτά, πριν είμαι τις ρογμές και λοιπά και λοιπά, υπάρχει μία άλλη αίθουσα, η οποία είναι η λεγόμενη αίθουσα Παπαγεωργίου, η οποία είναι μεγαλύτερη και καλύτερη και πολύ πιο κατάλληλη για να φιλοξενήσει μια τέτοια συλλογή. Και είπα στην κοινότητα ότι εγώ κάνω μία δωρεά 50.000 ευρώ να ανακαινιστεί αυτή η αίθουσα, η Παπαγεωργίου, και να στεγαστεί εκεί το μουσείο. Να. Και σιγά σιγά τη λαογραφική συλλογή να την ενισχύουμε, να την μεγαλώνουμε κλπ. Η κοινότητα το δέχτηκε με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Οπότε κάναμε μία επίσημη πρόταση στο Δήμο Ιεράπετρας. Πήγαμε λοιπόν στο Δήμο. Ο Δήμαρχος το δέχτηκε με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Κάλασε εκεί πέρα όλους τους αρμόδιους, την αρχιτέκτονα του Δήμου, τη Γενική Γραμματέα, τη νομική υπηρεσία του Δήμου και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, θα είναι πολύ ωφέλιμο για το χωριό, να το προχωρήσουμε. Τώρα, είπε μάλιστα να μπει στο Συμβούλιο άμεσα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έτσι και έγινε, μπήκε σχετικά πολύ γρήγορα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο για ποιο λόγο ψήφισε τη μεταφορά της συλλογής από το ένα κτίριο στο άλλο. Να. Αυτό, δηλαδή, αυτό το θέλατε έτσι κι αλλιώς κι εσείς. Το θέλαμε, ναι, αλλά θέλαμε να προχωρήσει το θέμα και από τότε και έπειτα, μετά, άρχισαν αρκετά προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι το περιεχόμενο της έδρας του Παπαγεωργίου ήταν να πάει στο χώρο που τώρα στεγάζεται, δηλαδή να γίνει μια ανταλλαγή αντικειμένων, περιεχομένων, των κτηρίων. Η εκκλησία, εδώ από ό,τι ξέρουμε, δεν θέλει, γιατί αυτός ο χώρος ανήκει στην εκκλησία. Είπε ο Δήμαρχος στην Ιεράπετρα ότι θα το ρυθμίσει, ακόμα δεν ρυθμίστηκε. Μετά στάθηκε το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπε και ο Δήμαρχος χθες, είναι η γραφειοκρατία της αρχαιολογίας. Ναι. Δηλαδή, εγώ σέβομαι τους νόμους, σέβομαι ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά όλα, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση, η οποία, δηλαδή, να μην, τώρα το πρόβλημα έχει κολλήσει και δεν γίνεται τίποτα. Περιμένουμε και δεν γίνεται τίποτα.
Αλλά παράλληλα όμως θέλω να εκφράσω ότι ούτε και τα άλλα θέματα τα οποία μπορούμε εμείς να τα λύσουμε, δηλαδή εννοώ η κοινότητα και ο Δήμος, ούτε αυτά προχωρούν. Δηλαδή να δούμε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα όπως πού θα πάει το ιατρείο. Να. Που τώρα το ιατρείο στεγάζεται στο χώρο που λέμε να γίνει το μουσείο. Πού θα πάνε τα αρχεία της κοινότητας κλπ. Δηλαδή υπάρχουν τα οποία μπορούν να πάνε κάλλιστα στο χώρο της εκκλησίας, αλλά πρέπει να πείσουμε την εκκλησία. Δηλαδή, συγγνώμη, ο χώρος δεν πρόκειται για ιερό ναό, μιλάμε για μια αίθουσα. Όχι. Ναι, όχι, το διευκρινίσω. Ναι, όχι. Είναι μια αίθουσα, λοιπόν, η οποία ανήκει. Το ιδιοκτησιατικό της καθεστώς είναι στην εκκλησία. Είναι της εκκλησίας. Το οποίο το χρησιμοποιεί η εκκλησία ήδη ή είναι αδιανή αίθουσα? Όχι, η αίθουσα αυτή που ανήκει στην εκκλησία είναι η αίθουσα για την οποία μιλάμε, που έχει τις ρογμές και στην οποία αίθουσα είναι τώρα η συλλογή αυτή. Καταλάβατε? Μάλιστα, προσπαθώ. Δηλαδή υπάρχουν δύο κτίρια, να το πούμε πιο απλά. Υπάρχουν δύο κτίρια. Το ένα είναι της εκκλησίας, στο οποίο εδώ και χρόνια στεγάζεται το μουσείο, το αρχαιολογικό, ή μάλλον η αρχαιολογική συλλογή και η λαογραφική συλλογή. Και υπάρχει και μία άλλη αίθουσα που ανήκει στην κοινότητα, η λεγόμενη αίθουσα Πάπα Γεωργίου, η οποία μέχρι στιγμή στεγάζει το ιατρείο, τα αρχεία της κοινότητος και ένα μικρό γυμναστήριο. Λοιπόν, η κοινότητα είχε πει, με δικιά μου πρόταση, να γίνει ανταλλαγή των περιεχομένων των δύο κτηρίων. Οπότε να μεταφερθεί αρχαιολογική αυτή, το αρχαιολογικό εσωτερικό ουσιαστικά του ενός κτηρίου, να πάει στο άλλο κτίριο και να μεταφερθούν και οι άλλες υπηρεσίες που υπήρχαν στο άλλο κτίριο, στο κτίριο της εκκλησίας. Κάτι το οποίο όμως η εκκλησία δεν το δέχεται. Μέχρι στιγμής. Εγώ μίλησα με τον Μητροπολίτη, αλλά ακόμα δεν έχει ενημερωθεί ο Μητροπολίτης για το θέμα αυτό και μου είπαν ότι θα το κοιτάξει όταν μιλήσουν με το Δήμο. Λοιπόν, τώρα αυτό περιμένουμε. Πόσο καιρό είναι αυτό τώρα, κύριε Φραγκεδάκη, για πόσο καιρό μιλάμε τώρα? Τώρα μιλάμε για αυτή η υπόθεση άρχισε εδώ και δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Με την κοινότητα του Μύρτου. Μάλιστα. Πήγε στο Δήμο η επίσημη πρόταση, πήγε πριν αρκετούς μήνες τώρα. Καταλάβετε. Αλλά τώρα όμως έχει δημιουργηθεί κάποιο καινούργιο πρόβλημα. Έστειλε τα αρμόδια έγγραφα ή αιτήσεις οτιδήποτε η κυρία Χριστοδούλου, η γενική γραμματέας του Δήμου, στην κυρία Σοφιανού στον Άγιο Νικόλαο. Η κυρία Σοφιανού ήρθε εδώ στον Μύρτος με δύο άλλους υπαλλήλους της αρχαιολογίας και βρήκαν το κτίριο αυτό, το παρόν κτίριο το οποίο στεγάζει τη συλλογή, τελείως ακατάλληλο. Και τους δείξαμε και το καινούργιο κτίριο και είπαν ότι όχι, είναι ενέσια. Και το άλλο κτίριο θέλει πολλές επισκευές να γίνουν και μέχρι να γίνουν αυτές οι επισκευές θα πάρουμε τη συλλογή στις αποθήκες του Αγίου Νικολάου ή κάπου στις αποθήκες της αρχαιολογίας. Και αυτό πράγμα αυτό κανείς δεν το θέλει. Δεν έφυγαν όμως ακόμα τα... Ακόμα δεν έφυγαν. Και τώρα, και αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι, το κτίριο είναι μια χαρά. Απλά πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να εγκρίνει η αρχαιολογική υπηρεσία. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να γίνουν αυτές οι... Μα γι' αυτό λέμε να γίνει, όταν λέμε ανακαίνιση, να γίνει τεχνικά, ένα τεχνικά άρτιο μουσείο. Λοιπόν, και λέμε λοιπόν, αφού υπάρχει και το πρόβλημα, ή μάλλον ο φόβος ότι θα φύγει η συλλογή από το Μύρτος, όπως φύγανε πολλά άλλα κομμάτια από το Μύρτος, τώρα άνοιξε η πτέρυγα στον Άγιο Νικόλαο και το πιο σημαντικό έβριμα εκεί μέσα είναι η θεά του Μύρτου, η οποία βρέθηκε στο Μύρτος και ανήκει στο Μύρτος. Στο Ηράκλειο υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα, μια πτέρυγα με πάρα πολλά αντικείμενα του Μύρτου. Λοιπόν, δεν θέλουμε να φύγουν τα αρχαία από εδώ. Απλά φοβάστε μην φύγουν και απλά δεν ξαναγυρίσουν ποτέ. Ακριβώς. Και λέμε τώρα, όσο πιο γρήγορα φτιαχτεί η αίθουσα. Κάντε μου μια παρένθεση όμως, κύριε Βραγκεδάκη. Θα μπορεί μια τέτοια αξία
έργο να παραμείνει στην Με αίθουσα ασφάλεια με εκεί. ασφάλεια εκεί, δηλαδή είναι Βεβαίως. σύμφωνη η αρχαιολογική υπηρεσία ότι μπορεί να παραμείνει αυτό το άγαλμα. Κοιτάξτε, το κτίριο δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι μια χαρά. Ναι, Αν, όχι, λέω όταν αν το έχετε ανακαινήσουμε. πάρει τη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας, γιατί μιλάμε για ένα θησαυρό τώρα, Κοιτάξτε, έτσι, κεντρικά. Αυτός ο θησαυρός τώρα είναι στον Άγιο Νικόλαο. Η θεά του Μύρτου είναι τώρα στον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, αλλά τώρα μιλάμε εμείς αρχικά για τη συλλογή την οποία είναι εδώ ακόμα στο Μύρτος. Καταλάβατε. Και Λοιπόν. γίνεται προσπάθεια να πάρετε και τη θέα του Μύρτου, τέλος Ναι, πάντων, αυτό όμως πίσω. θα είναι το επόμενο Καλά, στάδιο. εντάξει, ξεχάστε Α, το. καταλάβατε. Αλλά πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο, και το κατάλληλο κτίριο το οποίο να εγκρίνει η αρχαιολογία. Εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να τηρήσουμε όλους τους κανόνες της, όλους τους όρους της αρχαιολογίας και όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλει η αρχαιολογία για να δώσει άδεια μουσείου. Και αυτό και μας επιβεβαίωσε η κυρία Σοφιανού ότι όταν και εφόσον γίνει το κτίριο αυτό και γίνουν όλες, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές της αρχαιολογίας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να Αυτό δοθεί σας η το άδεια. έδωσε γραπτός, κύριε Φραγκεδάκη, ή προφορικά. Εμάς μας το είπε παρουσία του Αλέκου Παντελάκη Εντάξει, και κάποιου γραπτά του σας το Πολυβουλίου. έδωσε. Γραπτά, δεν έχω απάντηση η κυρία Σοφιανού στην κυρία Χριστοδούλου στο Δήμο. Όμως εγώ δεν έχω πρόσβαση στο έγγραφο αυτό. Εγώ Πάντως δεν έγιναν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις από την κυρία Σοφιανού στην περίπτωση του κτηρίου, το τι πρέπει να φτιαχτεί και για να μπορέσει να το φιλοξενήσει, ή απλά είπε ότι είναι Βεβαίως, κατάλληλο. Όχι, με αυτές οι προδιαγραφές είναι στάνταρ. Δηλαδή υπάρχουν εγγράφος, υπάρχουν ακριβώς οι προδιαγραφές με τις οποίες, δηλαδή θερμοκρασίες, Αυτό έχει ασφάλεια, να κάνει για όλα περιβάλλον. τα μουσεία, φανταλάζομαι. Είναι Φαντάζομαι, ναι, συγκεκριμένες αυτές οι είναι στάνταρ για όλα τα προδιαγραφές. μουσεία. Ναι. Δηλαδή εμείς τώρα τι θέλουμε, δηλαδή εμένα τώρα τι με πνίγει, να γίνει προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα του χώρου, δηλαδή να βρεθεί ο χώρος για ιατρείο, να βρεθεί ο χώρος για τα αρχεία της κοινότητας, δηλαδή με άλλα λόγια, εάν η Εκκλησία επιμείνει ότι δεν το δίνει το κτίριο, να βρεθεί κάποιος άλλος χώρος να πάει το ιατρείο και όλα εκείνα, να αρχίσουμε εμείς τις κατασκευές και όλη τη δουλειά για να γίνει η αίθουσα, για την καταλληλότητα της αίθουσας. Και μετά θα έχουμε και ένα πάτημα, ακόμα ένα πάτημα στην αρχαιολογία, ότι να, εμείς έχουμε τη συλλογή, έχουμε το χώρο, ορίστε, δώστε μας την άδεια. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή εκεί είναι εμένα η δικιά μου η απογοήτευση, ότι πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα στο θέμα αυτό, γιατί όπως πάει θα χάσουμε και τη συλλογή αυτή, όπως έχουμε χάσει πάρα πολλά, αρκετά κομμάτια μεγάλη αξία, τα οποία τώρα φιλοξενούνται στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας. Μάλιστα. Και η απάντηση είναι ότι και εδώ η γραφειοκρατία, κύριε Φραγκεδάκη, εμποδίζει όλο αυτό. Δηλαδή. Ναι, η απάντηση είναι ότι είναι η γραφειοκρατία, τα προβλήματα. Δεν λέω, μα προβλήματα είναι για να γίνονται. Δηλαδή, εάν. Αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Δηλαδή, είναι τόσο φοβερή η αρχαιολογία, δηλαδή, και τόσο χρονοβόρα. Για ποιο λόγο? Αυτό μας το επιβεβαίωσε. Και η κυρία Σοφιανού μας το έφερε στην προσοχή μας, ότι λέει, είναι μεγάλη χρονοβόρα η διαδικασία της αρχαιολογίας, δηλαδή για να δοθεί η άδεια. Ωραία. Αλλά πρέπει κάπου να αρχίσουμε. Από Δηλαδή, όσο πιο αργά αρχίσουμε. Καταλάβατε. Εμείς απόλυτα. Κύριε Φραγκεδάκη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λοιπόν, τι να σας δηλαδή πω. θέλαμε, ήθελα να τα πω τα πράγματα αυτά στον κόσμο, γιατί και από την άλλη τη μεριά, όπως είπαμε πριν με τα άλλα θέματα, εγώ τη στιγμή αυτή, ας πούμε, έχω βάλει στην άκρη το ποσό αυτό, το 50.000 ευρώ, για τη δουλειά αυτή. Εάν αυτή αποτύχει, είναι κρίμα. Πρέπει να. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο για το χωριό μας. Δηλαδή δεν θα μας εμποδίσει ο Δήμος ή η Ιεράπετρα να κάνουμε. Δεν θα εμποδίσει τις προσπάθειές μας. Αλλά θέλω το θέμα αυτό να ξεκαθαριστεί και τουλάχιστον να λυθούν τα προβλήματα τα οποία είναι από εμάς. Δηλαδή να βρούμε το χώρο. Να κάνουμε τα υπόλοιπα που μπορούμε εμείς. Εσείς έχετε σε επαφή με το Σεβασμιότατο, ναι, και σας είπε ότι θα ενημερωθεί περαιτέρω για να σας απαντήσει αυτό.
Γιατί βασικά είναι η αίθουσα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρχικά, έτσι δεν είναι? Εγώ έκανα με το συμβασμιότητα μια πάρα πολύ καλή συνάντηση. Είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει και έχει καλή αντίληψη, καλή διάθεση και όλα εκείνα. Αλλά πρέπει να γίνουν οι αρμόδιες εγώμενες ιδιώτες. Δεν μπορούν όλα αυτά, πρέπει να γίνουν από το Δήμο. Δηλαδή ο Δήμος και η κοινότητα να φροντίσουμε να βρούμε κάποιο χώρο, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε την υλοποίηση του έργου. Μάλιστα. Γιατί όταν έχουμε εμείς μια αίθουσα η οποία είναι κατάλληλη και για τη συλλογή, εντάξει, θα πάρει ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν πειράζει. Ας το πάρει. Αλλά να δρομολογηθεί, λέτε, αυτή η ιστορία. Ναι, για να ξεκινήσει αυτός ο χρόνος, πρέπει να ξεκινήσει ο χρόνος. Ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Ωραία, οπότε εγώ ξαναλέω, καλό κουράγιο και βασικά, τι να πω τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει και εμείς του γυρνάμε την πλάτη, αυτό καταλαβαίνω, ή κολλήσει εργούμε ή αυτό, στο τέλος θα απογοητευτεί ο άνθρωπος και θα πει, θέλω κάτι να γίνει, καταλάβετε, γιατί είναι, πρέπει να, το χωριό μας είναι ένα χωριό τουριστικό, θέλει, ανεβαίνει συνέχεια και εμείς προσπαθούμε, πρέπει δηλαδή για ένα μουσείο, και λαογραφικό και αρχαιολογικό είναι ένα μεγάλο πλάσ για το χωριό μας. Πώς δεν είναι, δεν το συζητώ. Εννοείται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα εμείς πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Φραγιαδάκη. Έτσι, πάλι και εδώ η γραφειοκρατία λοιπόν βαράει. Και, τι να πω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας πάντα, να ξέρετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτά με τον κύριο Φραγιαδάκη. Παράπονο εξέφρασε ο άνθρωπος.